Διακοπές στο νησί για 20 ημέρες να ξεκουραστείς από μια φαντάζομαι δύσκολη αθλητική περίοδο. Θα θέλουμε να μας κάνεις καταρχήν έναν απολογισμό της χρονιάς που πέρασε. Ναι, είναι ωραία πάντα να επιστρέψεις στο νησί, ακόμα και για 20 ημέρες. Να ήρθαμε εδώ για να γεμίσουμε μπαταρίες για να ξεκινήσουμε ξανά την επόμενη χρονιά. Όσον αφορά τη φετινή χρονιά, ήταν μια χρονιά πολύ όμορφη. Μια πολύ καλή εμπειρία και για μένα, γιατί ήμουν στο μεγαλύτερο τμήμα της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού στην ΚΑΠΑ 19. Θεωρώ ότι ήταν μια πετυχημένη χρονιά όσον αφορά την εξέλιξη των παιδιών και την συνολική πορεία που είχε η ομάδα στο πρωτάθλημα. Αλλά το βασικότερο, επειδή όπως έχω ξαναπεί, εμείς προσπαθούμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα στο Παναθηναϊκό. Ο στόχος που είχαμε θέσει εξ αρχής όσον αφορά ένα συγκεκριμένο project για κάποια παιδιά που είναι γεννημένα το 2001, νομίζω ότι επιτεύχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ήδη αρκετά από αυτά τα παιδιά έχουν πάρει συμμετοχές με την πρώτη ομάδα όσον αφορά προπονήσεις και σε κάποιους αγώνες φιλικού περιεχομένου. Και θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο στην συνολική προσπάθεια και στη συνολική εικόνα που θέλουμε να έχουμε για τα συγκεκριμένα παιδιά. Έχεις μιλήσει στη συνέντευξή σου ότι θεωρείς ότι αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός είναι πρότυπο για τις ελληνικές ομάδες, ότι συνδέει τη μεγάλη ομάδα με αυτή το νέο. Νομίζω παραδοσιακά ο Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα που το επιχειρούσε και νομίζω ότι είχε και το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας όσες φορές το έχει επιχειρήσει. Έχουν γίνει βήματα από πολλές ομάδες στην Ελλάδα και γενικότερα τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα έχουν βοηθήσει πάρα πολύ προς αυτήν την κατεύθυνση. Νομίζω ότι και φέτος ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί κάπως έτσι και νομίζω ότι αυτός είναι πλέον μονόδρομος για αρκετές από τις ομάδες που συμμετέχουν στη Super League. Εσύ γενικότερα είσαι σε μια θέση πραγματικά πολύ σημαντική, ένας κόσμος ο οποίος έχει μεταπηδήσει στην Αθήνα σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Πώς βιώνεις γενικότερα αυτή την μεγάλη σου τοποθέτηση? Είναι ένα ωραίο ταξίδι για μένα. Ένα ταξίδι που έχει ξεκινήσει εδώ και 5 χρόνια με πολλές θυσίες από την οικογένεια, κυρίως τη δικιά μου και από μένα, αλλά το βλέπω γενικότερα σαν ένα ταξίδι που με βοηθά να εξελιχθώ σαν άνθρωπος κυρίως και μετά σαν προπονητής. Πώς είναι να δουλεύεις με μικρά παιδιά και πες μας έτσι λίγο και κάνε μας έτσι μια αναφορά, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείς εδώ τις ακαδημίες και τις ομάδες γενικότερα, αν πιστεύεις ότι υπάρχουν ταλέντα που μπορούν να φύγουν από το νησί. Καταρχάς το να δουλεύεις με νέα παιδιά είναι ευχής έργων και χαρά μεγάλη, γιατί πέραν από το καθαρά εκπαιδευτικό όσον αφορά το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι μπορείς να δημιουργήσεις ανθρώπους που να βάλεις ιδέες, να δώσεις ερεθίσματα, και αυτό νομίζω ότι είναι ο πρώτος και ο κυρίαρχος ρόλος που πρέπει να έχει ένας προπονητής σε αναπτυξιακές ηλικίες. Εγώ πάντα το έλεγα και το πιστεύω ακράδαντα ότι μεταξύ ενός προπονητή που, άσχετα αν είσαι σε top σύλλογο, okay, που ίσως να διαφοροποιείται λίγο αυτό, αλλά μεταξύ ενός προπονητή που θα είναι καλός όσον αφορά το εκπαιδευτικό στο ποδόσφαιρο και μεταξύ ενός προπονητή που θα κάνει καλύτερο το παιδί μου, εγώ πάντα θα επέλεγα το δεύτερο. Τώρα όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας για το νησί, προσπαθώ να παρακολουθώ. Γενικότερα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει μια στασιμότητα στο νησί που νομίζω ότι δεν μας... Πού οφείλεται, πιστεύεις? Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι ο τρόπος που γίνεται η προσπάθεια και η κατεύθυνση που έχουν εξ αρχής οι προσπάθειες, νομίζω ότι είναι αυτές που προδικάζουν και το αποτέλεσμα, το τι θα επακολουθήσει. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πιο σταθερή βάση σε οτιδήποτε γίνει, να είναι ένα πιο μακροχρόνιο πλάνο, που σίγουρα αυτό χρειάζεται ανθρώπους που να έχουν γνώση και να μπορούν να το τρέξουν. Και το βασικότερο, το να υπάρχει υπομονή και σταθερότητα. Κάτι που δεν χαρακτηρίζει όχι μόνο το νησί, αλλά γενικότερα οποιαδήποτε έκφανση στο ποδόσφαιρο. Ευελπιστώ ότι τα επόμενα χρόνια να γίνει κάτι καλό στο νησί, και γιατί όχι να ξαναδούμε τα γήπεδα γεμάτα όπως ήταν πριν αρκετά χρόνια. Γιατί
και στην περίοδο που ας πούμε αγωνιζόμουν εγώ, είχε αρχίσει πλέον ο κόσμος να απομακρύνεται από το γήπεδο. Θεωρείς δηλαδή, ποιοι είναι οι λόγοι που ο κόσμος απομακρύνεται από το γήπεδο? Αρχικά είναι το να υπάρχει μια ομάδα που να σε εμπνέει και το να θες να πας να τη δεις. Εγώ θυμάμαι παλιότερα την Αθλητική Ένωση ΚΟΗ, τον Ανταγόρα που εντάξει είναι και η ομάδα της καρδιάς μου και η ομάδα που υποστηρίζω στο νησί, ότι υπήρχε ταύτιση και οι ομάδες ήταν μέσα στον κοινωνικό ιστό της πόλης. Άρα είχαν μπει μέσα τόσο πολύ στον κοινωνικό ιστό και στις κοινωνικές εκδηλώσεις του νησιού που γνωρίζαν όλοι ότι κάθε Κυριακή θα πρέπει να πάνε να δούνε με ευχαρίστηση και να υποστηρίξουν την ομάδα του νησιού τους. Αυτό νομίζω ότι τελευταία... Η φλόγα δηλαδή έχει χαθεί, πιστεύεις? Νομίζω το δείχνει το αποτέλεσμα, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Όταν στο γήπεδο έρχονται 10 άτομα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε αυτό το κομμάτι. Ίσως θα πρέπει να γίνει μια... κατά έναν τρόπο ένωση, κατά έναν τρόπο να ξαναδημιουργηθεί μια ομάδα που να μπορεί να θέλει και να οραματίζει τα νέα παιδιά του νησιού να θέλουν να αγωνιστούν σε αυτήν. Βλέπουμε ότι πολλά αθλητικά σωματεία συνεργάζονται με κάποιες μεγάλες ομάδες των Αθηνών σε ό,τι αφορά τις ακαδημίες. Πώς το βλέπεις αυτό, πώς το σχολιάζεις? Σίγουρα είναι θετικό οτιδήποτε γίνεται προς αυτήν την κατεύθυνση και οτιδήποτε μπορεί να εξελίξει και να δώσει νέα ρεθίσματα σε προπονητές και σε παιδιά από ένα μεγαλύτερο συσσαγωγικά επίπεδο, είναι προς θετική κατεύθυνση. Κλείνοντας, να μας πεις ποια είναι τα σχέδιά σου για την επόμενη αθλητική περίοδο? Δεν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σχέδια. Ανήκω στον Παναθηναϊκό. Θα έλεγες, μιας και είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πολύ με τα παιδιά, δώσε ένα μήνυμα στα νέα παιδιά που αγαπούν πολύ το ποδόσφαιρο και που ίσως θα ήθελαν κάποια στιγμή να δουλέψουν σε κάποια μεγάλη ομάδα. Το όνειρό τους, νομίζω, είναι. Καταρχάς, το να αγωνίζονται και να παίζουν ποδόσφαιρο όσο τους ευχαριστεί αυτό και να ευχαριστεί τους ίδιους. Και κατά δεύτερον, το να έχουν όνειρα χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις, νομίζω ότι είναι κάτι που δεν θα τους βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι καλύτερα το να βάζεις μικρούς στόχους και να τους επιτυγχάνεις παρά το να θέτεις κάποια αόριστα όνειρα χωρίς να υπάρχουν κατεύθυνση και χωρίς να υπάρχει ίσως και ικανότητα. Γιατί πολλές φορές έχουμε όνειρα, αλλά δεν ξέρουμε αν μπορούμε να τα υποστηρίξουμε. Και νομίζω ότι το να θέτεις στόχους είναι ό,τι καλύτερο. Και το βασικό, το να ευχαριστούνται, να το αγαπάνε. Όταν σταματήσει αυτή η φλόγα, νομίζω ότι είναι καλύτερο το να ασχοληθούμε με κάτι άλλο και να μην δέσμευε ενός ονείρου.